atau ke medisal itu diri yang pertama kalau berat sembilan asoma ini sama antisi proton yang bertonton kristugenom so sama ini kamunya si optimologis pas kita maju kalau di sini ότι θα μετάνει τρεις ομιλίες γύρω από το θέμα αυτό και είχαμε υποσχεθεί να κάναμε μία ακόμη προκειμένου να δίδαμε ακόμη μερικά στοιχεία διότι τα θέματα στο θεό του πίσω είναι ανεστάντητα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εξήγησε ποτέ ένα θέμα της ορθοδοξίας. Αλλά να δώσουμε λίγο όσο μπορούμε πιο πολλά στοιχεία για να αναλύσουμε και εμείς που θρησκεύουμε και αυτοί που δεν θρησκεύουν ακόμη. Και αυτοί που κάνουν χρήση του μυστηρίου και αυτοί που δεν κάνουν χρήση του μυστηρίου. Ότι υπάρχει περιθώριο ακόμη να εργαστούμε απάνω στον εαυτό μας, να τον ολοκληρώσουμε. Όπως ο άνθρωπος όταν βρεθεί στο λουτήρα του μπροστά φροντίζει να μην αφήσει τίποτα στα χέρια του, στο πρόσωπό του, στο σώμα του γενικώς που έχει αμαυρωθεί από κάποια αιτία εξωτερική και επιμένει και δις και τρεις ίσως και περισσότερες φορές να έρθετε σε επαφή με το νερό, να πλένετε, να ξεβγάζετε προκειμένου να φύγει τελείως κάθε κρύφος, έτσι ακριβώς θα πρέπει να φροντίζει και για την ψυχή του. Αυτό το δεν πειράζει, το δεν φαντάζουμε, το δεν νομίζω, πρέπει να εκλείψει από τον άνθρωπο. Η γραφή, η παράδοση και γενικά οι κανόνες των Αγίων Πατέρων και οι γνώμες είναι ο καθρέφτης που μπορεί ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί ανά πάσα στιγμή. Κάθε τι που έχει παραδεχτεί η Εκκλησία μας, θα πρέπει ο άνθρωπος να το προσέξει, σαν έναν καθρέφτη που μέσα εκεί θα βλέπει τον εαυτό του. Γνώμη να μην έχει έξω της Εκκλησίας. Ο οποίος Χρυσότομος λέγει κάλλιον πλανόμενος με τα Εκκλησίας όμως, παρά ακριβολογών έξω των αυτής. Κυριολική σου άφησε την συνάφη. Ομιλεί η Εκκλησία αυτό να κάνει έτσι. Συμβουλεύει το Ευαγγέλιο εκείνο να κάνει ούτε. Λογική, αυτό τι δεύτερο. Αυτοί που τα έχουν γράψει και η Εκκλησία που τα έχει παραδεχτεί, θα έχουν τον λόγο του. Εμείς με τη λογική μας ως επί το Κρίστο, ενεργούντες, είναι τα μακριά του Σπάρτος. Πόσοι άνθρωποι σκέφτονται μακριά από την εξομολόγηση εξαιτία της αμαρτωλότητας του κλήρου. Όχι άνθρωποι δεν είναι αυτοί. Είναι ικανοί, τι λέει. Είναι άξιοι αυτοί. Να εξομολογηθώ εγώ σε αυτού. Άξιοι και πανάξιοι είναι. Αρκεί να μην είναι καθερημένοι. Μα ξέρει τι κάνουν τα κρυφά. Ούτε στα καλαρά ενδιαφέρουμε να μάθω τι κάνουν. Ούτε στα κρυφά θέλω να μάθω τι κάνουν. Παρακαλώ το Θεό να μάθω εγώ τι κάνω. Το τι κάνουν αυτοί. Θα δώσουν λόγο εναντίον εκείνων που τους ανέφερε. Προχτές, η μέρα των φώτων ήταν μια μέρα τεστ για όλους τους αμαρτωλούς και για τους λεγόμενους αναμαρτωλούς. Θα μπορούσε ο καθένας να δοκιμάσει να δει εάν υπάρχει αγιασμός και στον αμαρτωλό και στο νέο που λένε ημερολόγιο και στο παλιό που θα λένε μεθαύριο κλπ. Γιατί ο Χριστός νος δώδωσε πίστη. Δεν θα αφήσει μόνο το πίστη, δεν πλησιάζει και με γνώση. Γνωρίζω πολλές πτυχές που πήραν αγιασμό προχθές και κάμανε προσβήνει το σπίτι τους και κάμανε προσφορά τους και πήγαν στην Εκκλησία. Δεν το γνωρίζω ότι είναι δια τι τρόπο. Δεν έγινε δια του αγιασμού. Παίρνει να τα μαρτωλά και για αυτού του καταδάτε ή του λεφτό ή δεν ξέρω τι είναι. Γιατί τρέχει. Γιατί τρέχει τόσο μακριά και ελέγχει. Που μπορεί να μην είναι πόσοι άνθρωποι δεν επλανήθησαν. Πόσοι άνθρωποι δεν γελάστηκαν από τον Σατανά. Ο άνθρωπος είναι ασφαλής μόνο όταν γυρίζει στο φιγούρι του μέσα, στον εαυτό του. Και πάλι δεν είναι ασφαλής.
yang cari kisah itu diopori jatah hal lagi. Jadi polian berdiri sendiri, soalnya apaan itu ala kamaran macam egoisme itu. Jadi tes itu urut saja. Jadi baru dia pas macam apa itu seru. Itu dia yang sebut. Ini yang koma sema. Itu nak krimine, itu nak kata krimine. Itu sini sini ke orang yang ada sebut di sini lemena, kuasa yang lusi ke iman, lebatnya semena. Lebatnya semena. Tapi saya tunggu lagi. Jadi lulu itu kata lo, enerun, atau tanah kiri, jatuh bulan di gunung yang dia berdiri. Tora, si sakan yang maju itu sama lo. Kau satu skrini. Yang ada mereka lagi pun tidak biasa. Yang terak mati ini yang mardani. Baru jenis sakan yang mardani itu karena nama ini yang mardani. Skrisi itu yang ini sama. Karena lah, saya bisa nampak di keperajuan. Jadi, Tora, sama mau ini, Oki Ego, Gleto Gaston Iore, Nomizo Oki Gleto το Χριστό και θα κάνω μετάνα να του θυμίσω το χέρι. Βλέπω τα γράφω γενικά, θα κάνω μετάνα να του θυμίσω το χέρι. Αν διαπιστώσω ότι είναι αρχιερεύ, θα κάνω τρεις μετάνοιες να του θυμίσω το χέρι, έστω και αν είναι ο πιο αμαρτωλότερος αρχιερεύ του κόσμου. Διότι δεν προσκυνώ αυτόν, δεν προσκυνώ το υποσύνενό του, το πρόσωπό του, προσκυνώ τη χάρη του. Είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού και τη σέβομαι και τη φοβάμαι και τη λογαριάζω και την υπολογίζω. Και εφόσον ο Χριστός τον ανέχεται, ποιος είμαι εγώ που θα τον καταδικάσω. Εάν υπήρχε ταπείνωση και ορθή γνώμη των πραγμάτων, τα πράγματα θα είχαν αλλάξει τη γη. Εάν ο καθένας από την πλευρά του έκανε αυτό που πρέπει και ανταποκρίνεται στην πρόσκληση και ανταποκρίνεται στην υποχρέωση έναντι του κλήρου και όπου στη γη θα είχε αλλάξει. Αλλά και οι γης αυτοί είναι δατροκτικά και κάνουν ζημία, τον αγνία διατελούνται. Και αν δεν συγκατέβαινε ο Θεός στην άγνοια μας αυτή, θα είχαν πάθει πολλά στραφάτα στη ζωή μας. Αλλά συγκατέβαινε στην άγνοια μας αυτή. Κατά αυτάς, μάλιστα, αυτή η σκέψη θα πρέπει να έχει πλατύτερο όρισμα. Έχουμε υποχρέωση ως Ορθόδοξοι, η προσευχή μας να είναι μεγαλύτερα κατά αυτάς, για να δώσει στην Εκκλησία ο Χριστός άνθρωπος που θα μπορεί να συνονοηθεί μαζί του. Διότι, εάν επιτρέψει και δοθεί κατά την πρόθεση μας, αλλημονό μας και κατά την αξία μας. Γι' αυτό γράφω με ευκαιρία σε μικρή παρένθεση να σας πω προσευχή να ενταθεί στην ζωή να σταματήσουν. Διότι πάλι τα προγνωστικά επίσης να τα πούν και να γονατίσουμε και να πούμε Κύριε, τότε άνθρωπος στην εκκλησία σου για τους αδυνάτους, όχι για τους δυνατούς, δυνατοί, ο ίδιος σατανά να ανέβει στον χρόνο, δεν φεύγουν από την εκκλησία. Για τους αδυνάτους που ζητούν Χριστούς ανθρώπους, από ότι δεν άκουσε τη Χριστότητα του κλήρου ο Θεός της σωτηρίας του ανθρώπου. Να ζητήσουμε αυτός να δώσει κατά το ελαιόν του και ουσί κατά τη δικαιοσύνη μας. Επαναλαμβάνω τα προγνωστικά και οι δικές μας έτσι εθέσεις να ταχθούν. Ποιος ξέρει ποιος είναι ικανός και ποιος ξέρει ποιος είναι δικαίος και αναμάρτητος. Ποιος το ξέρει. Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να βάλει το χέρι στην καρδιά όλο το Ευαγγέλιο και να πει αυτός είναι. Να του βγάλει τέτοιος ικανός. Αν κατ' εξοχήν τις μέρες αυτές που θα πρέπει έτσι να κινούμεθα, πάντοτε κινούμεθα και βλέπαμε με δέος αυτό το σχήμα, αυτή την αποστολή του ερωμένου, και εμείς αυτοί θα είχαμε προσφέρει αυτούς και άλλους θα βοηθούσαμε. Γιατί είναι χαένοχοι. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λέγουν, δεν έχουν τίποτα να εκτομολογηθούν, εφόσον έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις ταρταρότερο στις ψυχήσεις. Και μόνο διότι δεν έχουν πάρει θέση ανάλογων υπέρ του κλήρου.
ni на постору, ни на старості. І так, іменні партії Євангелію, і відці Євангелі, на простості сіте, і тонці Євангелі Амбелону, на Господі Євангелі. І так, іменні партії. Я хочу не захерити на мету, от і простості сіте, і фірмати, а хто то автор? Я хочу там не фірмати, бо ці не оперен автор. Що ти не на то? На логію не фірмати, бо так. Ти вийти на нас, на ектомологіці. Ні, не амартолоси кинути. Именно на парке сердце. На магистуне и сатанаве, сапеле канопеду, и садисы соли, репану с дуба, с канимасусу, и тогда нас изучишуне. Анса претинане на мартито, и анса претинане на мартито. Тот на пиво, кое сон десет, и тот на месет. А почему же кинесу ангопо? Но у нас кинесу, а потом лес котов, где я занесоне, я на пиво, я в собиду рынсангелуа, я в кинесу, а поиски. И вот я руку на токане. Так що дивіться, а потім лептомери і пекіне, вихуне прагматичі зорання сьогодні, потім прагматичі воно сьогодні так тохана. Так, ніпон, лего Андропу і оці, що ж дома сила, і то канка та веку де спеціалі на сьогодні сьогодні ЮРЛ. І де там сьогодні на парна спеціалі, що він сьогодні кромте спеціалі на помеса. Що ж може ксеня ці Андропу і оці не сьогодні. Ось вона на нас і метанія. Δεν έχουν ανάγκη κλασμούς και οδυρμούς για τα χάλια. Παραμένει. Προφές και θυσία έρθασε την Κίνα στην κοινωνία προγράμμα. Ο Κίνας πρόγραμμα υψιάζει για τη δεξιά σου να αγγίξει και θα μην του δεξιώσει. Και αυτή η δεξιά δεν υπάρχει μέχρι σήμερα να αποτάσσει από τέτοια άλλη φορά εκκλήματος αυτού. Η φορά μονή του Αγίου Διονυσίου του Άγιον Όρος Ισοφανή. Και αν η δεξιά του κοινού προγρόμου υπάρχει μέχρι σήμερα, διότι άπαξη είναι και δικαιθαλή και δεστότη, του αμαρτωλού αρχιωραίος ή ωραίος ή διακόνου το χέρι, του ολόκληρων των Χριστών τον διαμελίζει επί της Αγίας Τραπέζης, κι αν υπήρχαν πνευματικά μάτια θα έπρεπε να βλέπουμε τα χέρια αυτά να σπάζουν αίμα Χριστού, όπως πρίζει ο σατανάς όπως έχουμε ακούσει να ομολογούν οι λιμονισμένοι μας. Τι πρέπει να το κάνουμε αυτό το χέρι, να το περιφρονήσουμε ή να το καταφυλίσουμε και να το κατασπαστούμε. Όπως για μία επιπλέον αμαρτωλή ή ωραία. Δεν μας έχει αφήσει η αγαπητή μου τη σωτηρία μας, την αγιοσύνη. Ούτε ως όλη τίποτα η αγιοσύνη του αρχαιρέως ή του αρχαιρέως ή του ωραίος τη σωτηρία της γάμου. Ας ολύγει τίποτα ο Ιούδας παρότι έλαβε τον Άρχον από τα σύρα του κυρίου μας. Που υπήρξαν αγιότερες σύρες από το κύριό μας. Δεν ας ολύγει τίποτα πολύ ρώτο. Το θέμα είναι το τελικό το δικό μου. Δεν είναι στην αγιοσύνη την υγειά του. Διότι όπως θα σε έχω πει κι άλλοτε, δεν ο παπισμός ζητάει καθαρού. Και λέω εσύ, αλλά εσύ κύριε, ας εσύ πας. Λείτε και του μύρου του τύπου. Δεν είναι η αγιοσύνη μου. Ή η αρχαιοσύνη του κυρίου του Ιχάρη. Χριστούλε Στεφάνο, το σκέφτεται ο Δήμος του Θεού, όχι Στεφανένο. Βαπτίζεται ο Δήμος του Θεού, όχι βαπτίζω. Δεν είναι στην αγιοσύνη του κλήρου. Αν υπάρχουν και τα δύο, καλά είναι για τον ίδιο. Αν δεν υπάρχουν όμως, εμείς θα κάνουμε χρήση του οργάνου αυτού. Για την σωτηρία του δικιά μας. Πολύ λεγόμενο λοιπόν μακριά από την εξομολόγηση ότι βρίσκουν αμαρτωλούς τους ιερείς και δεν πηγαίνουν και το έχουν και έτσι μακρό και αντίθεση θα φτύσει εσυγός. Οι τυλιζίνοι κούντες και στάχτουν και ούρδες στην διακριβή τα ενουρανίζουν και είναι τετράφες αν λέγει ο Θεός του τόσο. Μάλιστα, θα φτύσει εδώ και το δεν ξέρω. Είτε μπορούμε να το καταλάβουμε και δεν μπορούμε. Και εμείς αν είμαι χαϊόης, όσο και αν είμαι χαμαρτωλής, όταν θα βάζαμε το πετρασίδι και το ερωτευτά μας για να κάνουμε την ακολουθία, οποιαδήποτε ακολουθία, θα είναι θα παντοδύναμη. Όταν τα βγάζαμε αυτά, θα είναι θα διαμαρτωλή. Και θα δώσουμε φρικτό λόγο για το διακόνημα που κάναμε κακή χρήση να πείσουμε. Έτερον, εκάτερο. Ας το προσέξουμε λοιπόν αν μεταξύ μας υπάρχουν, ή αν αυτοί οι οποίοι θα ακούσουν εκ ταυτού στα πέρατα της γης που μεταφέρονται αυτά τα πράγματα σήμερα, και να είναι μακριά από το προσέξουν. Να στάσουν τον δεσμό αυτών των αεθνών. Εγωισμός υπάρχει στον αυτόν.
Όπου θέλει η αμαρτωλότη του πλήρου. Ο εγωισμός και η άγνοιά του είναι αυτή που τους κρατάει μακριά. Δεν θα μας καλέσει ο Χριστός να συγκρίνουμε τον ιερέα και να ελευθερώσουμε ή να ελαφρώσουμε τη θέση μας. Εμένα θα με κρίνει από τη θέση μου και αυτόν από τη θέση του. Θα κρίνει βέβαια τον καθέναν κατά αναλογία, διακονία, θέσεως, περιστατικών. Δεν είναι άδικος ο Κύριος. Θα κρίνει. Εμένα δεν θα με απαλλάξει εάν δικάσει κάποιον άλλον. Όχι. Θα ζητήσει ευθύνα από μένα. Όπως από τον καθέναν που ήρθε ή και από τον καθέναν που δεν ήθελε να ακούσει. Διότι δεν απαλλάσσονται και αυτοί. Γιατί ένιωθαν σήμερα να λέγουν «Μη μου το λες, μη μου το λες, δεν θέλει να το ακούει». Όχι. Και ο γνούσκενη του Ιησάς δαρίζεται πολλά, αλλά και ο μη γνούσκενη του Ιησάς άκρινες και αδαρμών, δεν χρήζεται και αυτός. Δεν απαλλάσσεται κανείς. Δεν υπάρχει άγνοια ενώπιο του Θεού. Μπορεί να πάει κανείς σε δικαστήριο και να πει «Δεν γνώριζε τον νόμο». Είναι το χρεωμένο σαν πολίτη να γνωρίζει τον νόμο. Άγνοια νόμου. Μπορεί να έχει μία εσκολμένοι αν διαφορετικοί θα αποστολα πρώτερα να τον κρίνει, να τον διπάσει όμως. Δεν απαλλάσσεται. Αυτό τούτο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν άλλοι πάλι άνθρωποι επάνω στο θέμα αυτό από τους εσκολμένους, οι οποίοι λέγουν, δεν έχουν τίποτα να πούνε. Τι να πω, δεν έχω τίποτα να πω. Και θυμίστε μια φορά, σας έλεγα, με μια ψυχή που με συνήθισε ένα βράδυ, και έπειτα από μια μάχη του ολόκληρη Ευρώπη να γράψει τρεις κόλλες της αναφοράς από αμαρτήματα. Τρεις κόλλες της αναφοράς από αμαρτήματα. Εκεί που έλεγε ότι δεν έχει τίποτα. Ποιος εξετάζει. Ποιος. Τι εξετάζει. Ότι δεν σκότωσε κανέναν. Αυτό δηλαδή εξετάζει. Τα παιδιά που δεν έφερε στον κόσμο δεν είναι φαινόμενα αυτά. Τα παιδιά που δεν βρέθηκε να έρθουν με τη γλώσσα σου να διαφωτίσει, να παρηγορήσει. Δεν είσαι ένα παιδιά αυτά. Τα παιδιά που δεν βρέθηκε με το πορτοφόλι σου να έρθουν και άλλοι. Εγώ θα το αναλάβω. Και σου λάβω τόσο τράπεζα προκαταβολικό. Που μπορεί να το κάνει. Δεν θα λέω εγώ για αυτά. Ξέρετε τι είπα να πει. Να μην ενδιαφέρεται για μια ψυχή που καταποντηρείται δίπλα της. Υπάρχουν όμως ανθρώπινος ή δεν υπάρχει που λέγει αν μπορεί να προλάβεις ένα πόνο και δεν το προλάβεις θα συνδικαστείς. Ναι, αλλού υπάρχει. Υπάρχει σύνος νόμος ο οποίος λέγει ο δυνάμενος που είναι καλόν και ούτε ή αμαρτία στο εσύ. Ή δεν υπάρχει. Υπάρχει. Το Ιάκωβο το 2017. Ποιος είναι ο αναμάρτητος λοιπόν τώρα. Πείτε μου ποιος είναι ο αναμάρτητος. Ποιος είναι ο σύνος ο οποίος δεν αισθάνεται όλοι ανοιχτών. Πώς άνθρωποι από ντροπή, πώς άνθρωποι από διαφορία, πώς άνθρωποι από σκληρότητα, από σήμερα την ευγεία αιτία. Με την πατρική σας συστάση δεν γίνεται αιτία να μένει κολλασμένη και να παραμένει κολλασμένη ή να συμβίνει στην κόλαση του άλλου. Ο Χριστός τι είπε αγαπητοί. Είπε ότι ήρθα στην γη να βάλω μάσκαρα. Ουσίλη. Ποιος τα χάλασε για το χατήρι του Χριστού. Ποιος τα χάλασε με τα γέρσια του. Ποιος τα χάλασε με τη γυνα του. Ποιος είπε ότι έρθει με τους φίλους και με τους φιλενάδες. Για την αλήθεια, για την πίστη, για το Χριστό, για την πίστη που χάνατε. Ποιος είπε. Θα ζητηθεί λόγος της τότε. Και τότε θα δούμε αν υπάρχει περιθώριο για μετάνοια και αν ήταν ανάγκη για μετάνοια. Πώς θα το εξετάσουμε αυτό. Ακούτε μια γνώμη του Θεού Χριστωτό μου επάνω σε αυτό. Πώς είναι και πώς πρέπει να σκέφτεται το άνθρωπο ένα τη μία της πρώτα βέβαια της ηλικής. Διότι δεν θέλει κουβαργαλίκια ο Θεός. Διαθέσω τον εαυτό μου εγώ να σωθεί κάποιος άλλος. Κάποια στιγμή δεν ενδιαφέρομαι για τον εαυτό μου. Θα πρέπει να έχω σωθεί για να σώσω. Θα πρέπει να κρατάω κάπου για να κρατήσω. Διαφορετικά υπάρχει και εποχή να παρασυρθώ. Ακούστε τι λέει. Υπαχρήματα έχονται και μη μεταδίδονται όλα τις ψήφες. Ένας λέει που έχει και δεν μεταδίδει χρήματα
κοινωνά του Τουάλ, κόλαση λέει και περιμένει. Το δυναμένο παρενέσαι οπωσδήποτε. Και αυτόν που μπορεί να παρενέσει, να βοηθήσει, και αυτό το περιμένει. Και μη τούτο θεούσε. Πώς είναι με ζήσει κόλαση έστε για να σε μπορεί να παρενέσει, να συμβουλέσει, να απειλήσει, να φτάσει μέχρι τον εισαγγελέα που λέμε ακόμη. Για να σώσει μια ψυχή, να προλάβει κάτι και δεν το κάνει. Αυτό δεν λέει γύρω. Τι θα πάρει. Πώς δεν είναι ένα εσύ σώμα τρέφεται. Και αν δεν βοηθήσει για το σώμα, ζημιά, εντάξει, θα ψυχή. Εσύ σώμα τον κολλήνει στον πρόσφερο. Αν δώσει να φάει. Εντάξει, θα τον αιώνιο. Εδώ όμως για την ψυχή είναι αιώνιο η ψυχή. Ενώ είστε λοιπόν πρόσωποι, δια τι προκείτε, δια τι απόστολοι, δια τι μυθέοι, δια τι άγγελοι, δια τι αυτός ο μονογενής Θεός του Θεού παρηγένετο, δια τι ο Σατανάς τελευταίος αποστέλλεται και να κηρύττει κι αυτός με κανένα τους ανθρώπους, για τι όλα αυτά τα πράγματα, ουχ, είναι ανθρώπους διασώσεις, ουχ, είναι απεπλανημένος επαναγάγης, τούτο και συγκίνησον, κατά την δύναμη του Ιησού. Πάσα σπουδή, επίλυξε και πρόνοια του των τεπλανημαίων επάνω του. Πόσοι δεν είναι τα ένωση για την καταστροφή της ψυχής. Πόσοι άνθρωποι δεν αντιβολήσαμε να μην φέρουμε έναν παπά να κοινωνήσει ένα πιστό, να τον εκτιμολογήσει τι το θέλει. Πόσοι άνθρωποι δεν μπορούσαμε να προλάβουμε και να μην βοηθήσουμε, να μην ενδώσουμε τη διαφθορά. Να πούμε ψέματα και να την καλύψουμε την κυρία. Να πούμε ψέματα και να καλύψουμε την ευκαιρία ή των κύριων ή των νεαρών το φίλο μας. Να δώσουμε το αυτοκίνητό μας, να δώσουμε χρήματα, να δώσουμε το κλειδί της γαρσονιέρας μας, να φύλλα πράγματα. Θα υπήρχε η διαφθορά αυτή αν εμείς πονούσαμε στις ψυχές και αν φοβόμαστε το κριτήριο αν εκείνη την ημέρα. Θα υπήρχε, δεν θα υπήρχε. Θα υπήρχε μέρος. Το θέμα ότι υπάρχει τουλάχιστον άνεση. Και έχει γίνει ο χριστιανισμός θερμοκήπιο της αμαρτίας, τότε πώς είναι δυνατόν. Θα ζητηθεί λοιπόν λόγο. Μία τεπολάτη, μία κερδική παρτική, μυρίων όγκων αμαρτημάτων αφανίσε και γεμάστε ημίν αντίψυχων εν εκείνη την ημέρα. Μη της προς αυτόν κοσμικός μυαλίου, γυναίκα έχω και τώρα, τάχτα των ιερών εσύ. Μην πεις η δουλειά των κλινικών αυτών, είναι του καθένα. Τάχτα των μοναχών, ούτε γάρο θα μαρίζει σε εκείνες τάχτα ούτε. Θα μαρίζει δεν είπε είναι του ιερέως δουλειά, ούτε του λευκή του δουλειά. Μια λυσή μου δουλειά, διέκοψε το ταξίδι του, εκατέβει από το υποζύγιο του, προσέφερε ό,τι είχε μαζί του, πήγε μαζί του, τον πήρε στο ηλιοκτήνο, τον πήγε στο Παντοσίον, άφησε εγγύηση και εγγυήθηκε ό,τι πρωταφανίστη το έπανε και πέρε θα πληρώσει. Δε γάρο Σαμάρι τη εκείνο τα αυτά είπε. Πού είναι οι νεαροί, πού είναι οι φαριστέ, πού είναι οι νεαροί και οι φαριστέ να το πάρουν, εγώ δεν έχω καμιά δουλειά. Δεν το είπε αυτό το πράγμα. Πού τον Ιουδαίων οι Ιράσκαλοι, ούτε αυτό το είπε. Αλλότερ το πείραμα μέγιστον ευρών, ούτε σκύρπασε το κέρδο. Αλλά το θεώρησε σαν μια ευκαιρία και έπεσε σαν ήταν κυνηγό. Το πείραμά του επάνω και το άρπαξε και δεν το άφησε. Εσύ κύριε, όταν είδη κοινά δεόμενο θεραπεία κάποιον που εσανάζει, που αμαρτάνει, που ζει στην αμαρτία ή θα πέσει στην αμαρτία, ή σωματική ή ψυχική, μη λέγε προ το αυτόν, τι με φαίνεται, οδύνα και οδύνα, ούτε θεράπεσε, έπρεπε άλλη να η πολιτεία επαραδείγματι, η εκκλησία επαραδείγματι το. Τι είναι η εκκλησία και τι είναι η πολιτεία. Δεν είναι σύνολο των ανθρώπων. Πότε λοιπόν οι άνθρωποι δεν κάνουν ο καθένας από τη θέση του ό,τι πρέπει. Και η εκκλησία δεν θα είναι χωλένουσα και η πολιτεία εξίσου. Τι λέγεται έτσι. Τι είναι φαίνεται ο δίνα και ο δίνα ούτε τεράπεστε. Πάλαξον της αρρωστίας. Μέγα αγαθόν και το ελεήσι πονεμένο. Μεγάλο λέει να δώσει, να βάλει στο χέρι τη θέση σου, να στερηθεί εσύ για να βοηθηθεί ο άλλος.
Наказан по мера состояти, я на эту всю отчуал. На прочность на эту валю сети, и ты тебе допоривал. Не за агатон, то и лоис по немене. А лузен ти утон, и он то плани апалаки. На апалаки по намаку по ти блани. На врали по намаку по апоти на мартия. На пролаги по намаку по апоти сет. Και ποιος δεν είναι όμορφος από εμάς και ποιος έχει εκτομολογηθεί αυτό το πράγμα ποτέ. Που δεν έχει ανάγκη να εκτομολογήσει ο άνθρωπος και δεν σκότωσε ο άνθρωπος και δεν έσκοψε. Δεν γάρει ψυχής αντάξιο, ούτε ο κόσμος άταξε. Όλος ο κόσμος δεν μπορεί μια ψυχή. Ώστε κάνει ίδια δε χρήματα. Ουδέν τι ούτε εργάζει, ή ονομίαν επιστρέφων ψυχής. Ούτε απεριστούλαστον ψυχήσεω, ως μηδέ του Υιού ιδίου ψήφασε. Τόσο σοβαρό θέμα λέει είναι ψυχή στα μάτια του Θεού. Ώστε τον ίδιο τον Υιό γερευτούσε. Υιό παρακαλώ, έφτρου φαμένο, μόλις βγει ο ίδιος, φανεί το φως, ένα σκοπό έχουμε. Τον ίδιο να βάλει τα μέσα. Και τάχνει προσάντων σπουδί. Τον κινδυνεύοντα εξαρτάται. Να τον βγάλουμε από τα νύχια του σατανά. Να τον προλάβουμε από την στόχη. Να τον προλάβουμε από την αμαρτία. Ούλεγω τούτον μόνον των κίνδυνων των αισθητών, αλλά και των πνευματικών. Δεν το γλιτώσουμε από ένα λάθος, αλλά και από το πνευματικό ακόμη. Υπάρχει εκδοχή ο άνθρωπος περισσότερο να πέσει και κινδυνεύει. Και συνεχίζει ο ίδιος και λέει «Μη λέγες ότι η ιδιότητα μαθητής είναι λόγον ούκ έχω διδασκαλία, αμαθής ον και μηδενός άξιος. Καν γάρ ιδιότητα, καν μαθητής, καν εν τάλαντον πιστοτής, εργάζει το εγκυριστέ και τον αυτόν το διδάσκονται λήψη μισθών». Αυτό που μπορεί, πέφτει. Έχει την αλήθεια. Υπενθύμησε ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Κάνε εκείνο που έκανε προχθές ο μεγάλος άνθρωπος της Ερήμης. Τι έκανε, σηκώθηκε, άφησε το αρχιπαριό του, επήρε το μπαστινάκι του και ανέβηκε στα άκρα. Τι έκανε, ηλίθιε. Υπενθύμησε. Τι έκανε, υπενθύμησε. Τι του είπε, βασιλιάς, πού και έπρεπε έτσι τη γυναίκα του αδελφού. Τώρα, δεν έχεις εξουσία, δεν έχεις δικαίωμα να έχεις τη γυναίκα του αδελφού. Ο αδελφός υπάρχει ακόμη, δεν απέθανε. Κατευθείαν το δεν τη δικαιούσε. Αυτό έχω να σου πω. Σε ευχαριστώ. Τι έγινε, ήταν συμπέρασμα, το γράψαν τα υπόλοιματά τους, το λάβανε σοβαρό, σου πω. Μέχρι που έφτασε η σημεία να τον βάλουν σε φυλακή και να τον φωνάξουν ακόμη. Δεν μπορούσαν αυτή τη φωνή. Περιεχθέρεται η φωνή αυτή. Είναι και τη συνείδηση. Υπενθύμιζε. Έτσι λοιπόν και εσύ την αλήθεια. Γράψε ένα γραμματάκι όταν αυτό που κάνει είναι καλό. Γράψε ότι τη υπόθεση παρανόμω δεν είναι καλό. Γράψε ότι ο φωνέρι τα παιδιά και ένα φιλίνι σωστό. Δεν μπορεί να γράψει. Να μην πάρει ένα δικό και να πάρει ένα μνημείο που έχει γράψει ένα άλλο. Να το σύνει αυτό δεν μπορεί. Λοιπόν, παρεξηγηθεί τι κανόνε. Υπάρχουν σύνδεκτο. Θα ακούσει εμένα. Δεν ακούει εσένα. Ακούει τη αληθεία που του λέει. Η δύναμη δεν είναι στο πρόσωπο. Είναι στην αλήθεια. Η αλήθεια είναι ένα κοντάρι αφηρό. Και όταν το άλλο του λες μια αλήθεια, του δίνει μια κοντάρια. Και με μια κοντάρια τι γίνεται, αιμορραγία. Αν του δώσεις και δεύτερη, κι άλλη αιμορραγία. Αν του δώσεις και τρίτη, κι άλλη αιμορραγία. Και τι θα γίνει τότε, θα παραδοθεί αυτό τα πέφτει, εξαιτίας της αιμορραγίας. Νύσο, νύσο, κατά νύσο, και κατελήγησα την καρδία. Άνδρες, αδελφοί, τι πήγησαμε, με τι χτύπησε ο Πέτρος. Έβγαλε το μαστίγιο,
Malu sih ya, saya biasan hasil. Apa temuan itu berarti? Tapi apa saja potensi lagi? Ani sudah potensi terasa apa saja? Nah itu, ini berapa yang ini proyeknya juga? Jadi ini terlalu parah banget. Istri sokton ya, bro. Siapa dia sepenuhnya? Kemana orang sepotan dia bawa dia fotografi? Eh, dia pikir mata. Ini dia fotografi. Baru lewat kaki di kos. Maaf, Kristus. Pada minit ini kau bilang belum. Sistir asmu, sistir norimu. Ini dia sepenuhnya apa yang dipotan. Aku yang bawa sang ikan dikasih jasa. Tau dia sagrada yang asing lagi. Ya berat segar, tuh elik. Ya berat segar, ya berat segar. Apa sepenuhnya di kisah itu? Pada kanan sinu ini, oksesnya sinu orang kisah sana. Ini parkinson karena fisiologi. Langsung teori nanti teori nakan. Jika pergi na teori tu ne aston tu enokon. Jika ini metria tu ne nopi on tu ciri tu. Jika teori, oke kan nanti kasih nol ini aktif karena korat. Yang kita mau tu sih nara to kasih kormu ciri. Oke sih nara milik saya sana. Oke sih nara aku tapo sana. Nah, itu mana? Jarang. Opio serotisis kusurna itu krono itu. Durazan tahton legi setria itu Amerigia. Itu ya pam. Dilagi? Tuan triton legi kusotra oru. Amilu prosonson. Tualo trito. Momilio so. Ketualo triton kusotra oru. Amilu egoja tonson. Kepalio se katalagen. Entri tanto coisa da hora, o processo cometeu a melhor intenção. Entri tanto coisa da hora, o diavazo, a fotografação, se não humilhou o seu. Que tal? Entri tanto coisa da hora, o melhor é gosto sabe de atenção. Que é que você tem a tanto isso lhe parecia antes de viu? E ele é a meta coisa. Que não está vendo aqui? Que antes de tu me coisa lá, se eu comer carne coisa. Que possa ano, se eu comer leite, se eu lhe aponto ao topo. Εξαιτία τη παθητική σα όμω. Ένα του κυρίου θα βρούμε τον εαυτό μα ένοχον. Και θα βρούμε ότι πράγματι οφείλουμε. Και πρέπει να ζητήσουμε έλεο. Διότι ο Χριστό ήρθε για να πατήσουμε μετά αυτού για να περάσουμε στο ουρανό. Εμεί ζήτουμε τον εαυτό μα να πατήσουν οι άλλοι επάνω μα για να πάμε στον διάβολο. Εκεί είναι το θέμα το σοβαρό. Τι είπε ο δικαιοσύνης, όταν η δικαιοσύνη το έκανε εκεί. Δικαιοσύνη, και μη θέλω να συμπαραδειγματίσω, εσύ στην άκρα. Πες και πας έκανε, πάντε να σε στείλει εκεί πέρα, και θα σε ελέγξει. Θα με ελέγξει τα ουτά. Με δίκιο, κρατήσω αυτή τη φωτιά, αξεπάσω αυτή τη φωτιά, αυτή την ανομία, έτσι την έβλεπε. Μέχρι που έκανε ο άγγελος και τον διευκόλυνε. Δεν μπορούσε να την κρατήσει. Εμείς θα είχαμε αυτή τη διαφορά. Και αυτή την καταστροφή να μας φέρει ένα καμίνι απέραντο. Στις οικογένειες, στις πάντας, κοινωνίες. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ανοχή, πού είναι η δικαιοσύνη δική μας. Και πώς δεν είμαστε έτσι να κλαίμε με ραμίτα έναντι αυτών όλων. Θεωρούμε ότι προσφέρουμε η ιδιωτικία. Μιλούσα σε ένα γυμνάσιο φιλό. Δύο χιλιάδες κοπέλες. Και τους έδειξα το θέμα αυτό. Είτο η ομιλία περί ακαθίστου ύμου. Είχα φτάσει στο θέμα αυτό. Ποια είναι η καθαρή από αυτόν τον ρήπο. Για το θεωρούν και τα παιδάκια ότι αν πάνε τα γράμματα της φιλενάδας, το φύλλο, ότι προσφέρουν υπηρεσία. Και θεωρούνται προβόκλειες δίσερ εάν πάρουν ένα τηλέφωνο στον πατέρα, πρόσεξε την κόρη σου, αγαπητέ μου. Θεωρείται προβόκρια. Έτσι έχουν τόσα συνθήματα. Οι μισές σκότωσαν να πέσουν από υποτιμία κάτω. Καταλάβατε. Τώρα, δεν έχω τίποτα λόγο. Συνήθι με αναπαυμένοι. Αναπαυμένοι είναι ή φωνευμένοι. Γιατί αν είναι φωνευμένοι, είναι φυσικό. Να μην αισθάνεται τίποτα. Ο νεκρός δεν αισθάνεται τίποτα. Μάλλον φωνευμένοι θα είναι. Όχι αναπαυμένοι. Τώρα βέβαια, σας είπα ότι η δύναμη
Είναι των λόγων. Είναι στην θέληση. Είναι στην προσοχή. Δεν είναι στο πρόσωπο. Αν υπάρχει συνδυασμό, καλό. Αλλά δεν θα πει ο κόσμο. Ο Χριστό δεν επεκράτησε με φιγουρίνια, με δυνάστα, με παρεπιστήμια. Και από του ανθρώπου τα περίπτωση, ούτε να αθλητή κάνω κάτι. Δεν θα καταδέχεται. Όμω, διότι έλεγαν αλήθεια, ελήφθησαν. Και ακομοτέχουμε από αυτού του ανθρώπου. Παρότι έχει και πανεπιστήμονα. Και όσοι θέλουν, και σε αυτού μπορούν να του βρουν. Για να μιλήσουν μαζί του. Και στον κλήρον, και στην αποστολή, και γενικά στον χριστιανισμό. Και τον Χριστό έχει από παλάτι μέχρι αχούρι ειδικών. Καμιά ζητάει. Και όπου το είμαι, το είδε. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει ο Άγιος αυτό το παθύρ και λέει το εξής. Υπέτειμοι και παρένεσον τον αδελφό. Γιατί έχουμε ανθρώπους. Ποιος θα ακούει το λίμνη σήμερα. Καλά τα λέτε. Ποιος θα ακούει. Ως έτσι το έχουμε. Διότι δεν ακούν θα σταματήσουμε να μιλούμε. Στον Ισαΐα, το 55-11 λέει το εξής. Ο λόγος, ο εξερχόμενος εξουσωματός μου, που μη εξέφτενα. Θα φέρει η σωτηρία ή κατάκριση. Θα του το πει. Είτε σου δείξει ότι ακούει είτε δεν ακούει. Αλλά εμείς εδώ εγωισμόμαστε ότι πρέπει να μας ακούσουν οπωσδήποτε. Κάποια στιγμή τον ίδιο τον Χριστό δεν ακούσαν και μάλιστα τον είπαν και Σαμαρίδι και δαιμόνιον έτσι. Λέμε, πήγαινε στον δρόμο. Άστον, δεν θα ακούει σήμερα, πάνε χαμένα. Φαίνεται ότι πάει χαμένα, το ξέρετε. Φαίνεται ότι πάει χαμένα. Δεν πάει χαμένα. Η αλήθεια είναι σπορά. Πήρε. Θα πέσει σε χειμώνα μέσα. Θα βγει και σε άνοιξη κάτω. Παρότι θα καταπλακωθεί από τις χειώνα, από παζεξόνα, από. Θα έρθει κάποτε μια στιγμή που αυτό το σποράκι θα δώσει τα πόδια. Όχι άνοιξη ο καρπός. Πήρε. Δεν ξέρει πότε θα συντρώσει. Μόνο να σπίρει σε δάκρυση. Να μην σπίρει τον εγωισμό, αφού σου λέω, μπορεί να τρώσει αυτό που θα πει. Διότι όταν σπίρει κανεί και δεν ποτίζει, δεν βρέσει, το τρώγα με λίγα. Θα πει, χρειάζεται και χάνεται. Γι' αυτό έχει προλάβει ο προφήτη και λέει, ο σπίρον εδάκρυση, η σπίρον εδάκρυση, ένα γαλιάκι θερού. Ο οποίο άνθρωπο ενεργεί με τα δακρύω, με τα προσοχή, αυτός οπωσδήποτε θα θέλει μια ώρα. Θα γυρίσει και θα φέρει τα δράγματα. Θα του λέει πάλι ο Ψαλμοδός, όπως θα πούμε στον αναβασμό στις μέρες των προηγιασμένων, οι τα δράγματα φέρονται. Θέλει το θέλεις και εσύ. Ένα χειρόβολο από το θερισμό του εσύ. Μα παιδί σου είναι, μα αδελφό σου είναι, μα πατέρα σου είναι, μα γειτονά σου είναι, μα εχθρό σου είναι. Πρέπει να φέρει κάτι στο θέλει σου. Να φέρει δράγμα στο θέλει σου. Δεν εννοείται να γυρίζει από θερισμό και να μην φέρει τίποτα. Υπέθυνε και παρέλεσαν το αδελφό σου. Αλλού και ήκουσε, ε? Δεν ήκουσε. Αλλά εσύ τον μισθό έχεις απελπισμένο. Εσύ δεν θα έχεις τον μισθό του εκ μέρους του Θεού. Όταν ο άλλος ακούσει και υπακούσει και τότε. Εσύ είτε θα ακούσει, είτε δεν θα ακούσει, θα έχεις τον μισθό. Αλλά εσύ τον μισθό έχεις απελπισμένο. Μόνον εάν αεί τούτο πλείς. Εάν μηδέποτε από εσείς έως αν πείσει. Θα συνεχίσει τώρα. Δεν θα το πει μια φορά, θα το πει πολλές φορές. Κατά διαφόρες εποχές, σε διάφορα διαστήματα και αναλόγους του. Στον εκκλησιαστή διαβάζουμε μια σωστή προτροπή. Καιρός θα δει πράγματι. Θα στείλει τόσο καλοκαίρι, θα στείλει όταν πρέπει. Και θα θέλει τόσο χειμώνα, θα θέλει όταν πρέπει, το φέρω. Καιρός θα δει πράγματι. Όλες οι ώρες δεν είναι κατάλληλη για ανησυχία. Σε ένα μεσημένο τι να πάνε να του πει. Σε έναν που είναι στην Αριγουάνα εκεί πέρα 19 και 20 πεσμένο και κλέβε, πρέπει να πάνε να κλάψει πάνω στο πρόσωπο. Τι να πάνε να του πει, τι να πάνε να του μιλήσει. Σε έναν θυμωμένο που κατεβάζει τον ουρανό κάτω από τη Βλαθύνια, πού να φάγανε τα δύο μπροστά του.
Dengan sini pergi, favorit semua ekspresi itu. Nanti mirisi, wajah kena proses ini, kena beri kata yang sini. Yang bersama semua kita kata, yang ada sesuatu ini, yang ada energi. Buat kena proses jerolon, farmakopi itu. Nah, siap di sana farmakopi. Apa tak pelaku yang sisi mesa ke farmasi atau di kos. Nah, kami ini sudah dikatakan yang tidak ditutup. Nah, sungguhnya sih jalan. Jadi kami sungguh ya etano tak mata. Saya juga aku sih, ke luar yang gerak. Dan ini lagi yang berkos sungguhnya. Itu tak ada kasih gitu. Itu tak ada seperti kos. Itu tak ada sungguh ya terus. Kata lagi ya, kita sungguhnya. Si sungguh ya ini jatuh na polisi sangkori. Jatuh na polisi yang tanya, si sungguh ya ini. Yaitu para peson tak patut sesungguhnya aja nih. Sia aja nih. Udah kerajaan terima tak? Kerajaan itu orang atau kasih. Nah, tapi sio ke? Karena Krishna itu isi kapsa orang. Sikir orang yang ketukang prestasi atau tetap. Sogari. Kalau nanti sebo, waktu itu minan, ini kita. Sekatau ke proses itu kita. Itu minan, tetapi nanti kita. Itu orang yang tidak dapat tidak bisa keluar masih di religius dan segala. Saya ini boleh cikgu, mau itu saya boleh sendiri orang atau kampus. Anak boleh energi si sekatu orang tua pun, si senang juga tu sejajar di sekolah kita. Ya tu sejajar di sekolah kita di sekolah kita di sini di sini, dia tu tak bersih. Si sekatu, abdi netopu, tu logo tu sur, aktornya tu. Siapa tu sekarang? Dia mengajakkan sekar kiriya, itu temui panne atau ini. Ini bahwa mau jadi jadi keselitoran, atau dialak. Itu sekian di sekolah kita. Dia setelah itu. Kalau itu, agar itu juga kesempatan yang tentu. Ini saya masih ini, ini saya takut disini. Kepuasa beri sama anak tanam, kepuasa asis sama anak jimu. Kepuasa jimu di akun, itu yang masih mas. Jadi nanti sebenarnya setiap orang yang wajib seperti rasa selesai itu. Eo tan sisi. Eo tan entenen. Eras, esto sisi ngulis. Intakoi, tukarene sin, itu rekomen. Seomen diabolo, jadi itu seukoi itu, bukan aku itu kasih mohon mati. Satanaz lagi, kalau itu perbalik ikhari, itu sekolusi melisa, la pole mai ya di bar mi appiti si le tu se u pro tre po dote che vi ho giro do i finanzini che to per to coton a po di ba e cata lì de si che togli o da cata nato di taxi sta si parto per lì sta si parto per lì si si cata lì to mi to to fare si agi na gorgona si marana etto ma brotato che to vecchio so si e si è cata lì tu si mati che sta matato. Να προσέρχεστε, να κλαίσετε, να δέεστε, να τηλεφωνείς προσεργητήτε, να γράψετε μοναστήρια, να φτιάξεις προφορές, να κάνεις παρακλήσεις, να βγάλουν τα χέρια σου σαν την κατσίκα, να βγάλουν πράγματα από κάτω από την μετάνοια. Όσα μάτσες λέει εσύ και από κοινά. Τι σου μιλήνεστε, συγγνώμη αγαπητή. Τι λέει απολογία, η προστάση του κορμιού δαίμονος, καθημών και θρημένου μανία, μιλέ το κολοσσό της τάσης πουλή. Η σωτηρία των μεσαίων αδελφών των έγκομεν και τάστα των θεών σήμανε που έρχονται και έρχονται και τον Θεό βοηθό και δεν πάμε μοναχοί μας τι κύριε πες μπροστά, τι μείνεις σε την οδό, τι θυμίζω κάποτε το Πάσχα που σας έλεγα ένα περιστατικό που βρεθήκαμε σε ένα νησί το Πάσχα και φιλοκτονηθήκαμε σε ένα σπίτι που μέσα στο σπίτι εκεί υπήρχε μία κόρη που είχε 18 χρόνια να μιλήσει με το θείο της. Το οποίο του είπε 100 γερμανικών, πάω από πάνω. Και αυτή όταν άκουγε αυτά που λέγαμε εμεί οι σημερούλε αυτέ που μείναμε εκεί προ το Πάσχα κλπ. Τι είχε χάσει τα νερά του. Θα κοινωνήσει Μαρία, την παίρνει τη. Όχι. Εκτό δεν θα κοινωνήσει. Όχι για να κοινωνήσω, εκτό δεν θα κοινωνήσει. Γιατί το έρθει κοινωνούσε Μαρία. Δεν κοινωνούσε. Και πώς υπάρχει ενός και φέτος δεν θα κοινωνήσει. Δεν ήξερα αυτά που λέτε εσύ. Δηλαδή, να, 18 χρόνια έχω να μιλήσω με το θείο μου. Πού είναι ο θείος, είναι αυτό το χωριό.
Προσέξτε στη χώρα. Προσέξτε στο χωριό. Και έχετε 18 χρόνια να μείνετε. Γιατί δεν πάω να μιλήσω, Μαρία, για να με διώξει από τι κάλαρε. Όταν μάθω ότι πάω εκεί, θα με διώξει. Έτσι σου λέει ο διάβολο. Έστειλε ποτέ στην αρχή του προ τα εκεί. Έβαλε αυτόν τον μέγα ειρηνοποιό μπροστά. Παρακάλεσε ποτέ. Προσεκτική. Για μαζέψε αύριο μεγάλη τρίτη να πάω εκεί πέρα στο χωριό με το πρωινό. Να τον βρει. Τι λέτε κύριε Παναγό. Θα με πετάξει κάτω από τη σκάλα. Είναι γέρο, αλλά θα με πετάξει κάτω από τη σκάλα. Δεν θα σε πετάξει. Θα προσεκτηθούμε κι εμεί, Μαρία. Τι λέτε. Τι λέτε πόλεμο να πάει, Μαρία. Έπειτα από 18 χρόνια να ζητήσει συγγνώμη γιατί το γέρο σε θέλει. Από προτείνει ότι υποσχέθηκε το βράδυ θα πάει την άλλη μέρα, σηκώθηκε όπως ομολογούσε η Ιλία Ευκαιρία και πήγε το αυτοκίνητο το αρχικό και πήγε στο χωριό. Όταν πήγε στο χωριό, πήγε στην πόρτα του Κάρπατη, θα πέσε και έπιασε το σίδερο. Από τα σίδερα αυτά, καλό τόπο χτυπάει. Αλλά δεν είχε τη δύναμη να το χτυπήσει, το άφησε σιγά κάτω και ξαναφέρει. Όχι να άφηνε ο διάλο να πάει. Λέει 18 χρόνια σε το χέρι και τώρα πάτε σε γυφέ. Ξανά πηγαίνει λοιπόν, ξανά το πιάνει, ξανά το αφήνει. Είχε πάει πρωί-πρωί, γιατί πήγαινε πρωί το αυτοκίνητο έτσι. Πήγε πιο κάτω, αλλά σκεφτότανε πώς θα μας αντιμετωπίσει. Εμείς είχαμε πει ότι θα πάσε και εμείς θα προσεγγιζούμε και θα ειδήσω και ο Χριστός θα έρθει μπροστά από σένα. Τέσσερις πέντε φορές έκανε αυτό το πράγμα. Σύγκρις, μεγάλοι περισμάτες γίνονται μέσα με τη συνείδηση του ανθρώπου. Την δεκάτη φορά έπιασε ξανά το σίδερο και επιστρέφτηκε το σίδερο από το χέρι και χτύπησε μοναχό το σίδερο. Και αυτομάτω με ένα τάγκο από μέσα τραβούνε, από πάνω ήταν μια εσωτερική σκάλα μα λέγει, έτσι, και τραβούνε και ανοίγει. Και στην κορυφή τη σκάλα ήταν μια εγγονή του και λέγει Παππού η Μαρία. Και φωνάζει αυτό από μέσα από το δωμάτιο τα τελευταία του. Περίμενε για να πεθάνω για να έρθει. Πού ήξερε πια Μαρία. Δεν είπε η Μαρία από τη χώρα, η Μαρία η Τάζε, η Μαρία η Ανιστάση. Η Μαρία, να πει ο γιος, ποια Μαρία παιδάκι μου. Δεν είπε αυτό, είπε ο γιος από μέσα. Περίμενε να πεθάνω για να έρθει. Έτσι να θα πάω. Πού να πάει απάνω η Μαρία. Τραβηθεί τη βγάλαμε επάνω. Από την καταγονατά του. Το λίγο το χρυσό μπροστά. Και πήγε και έφεσε στην αγκαλιά του γέροντα, και γέρο στα καλά του ησύχη, εκεί πέρα δεν είπαν τίποτα. Τα λάκρυα όμω που χύσανε, ήρθανε τέτοιο ποτάμι που ειρήνευσε και γαλήνευσε του ανθρώπου αυτού. Με δύο-τρει μέρε πέθανε ο καημένο το γέρο. Να. Έγινε προσευχή όμω. Παρεκκλήθη ο ειρηνοποιό να προχωρήσει. Να μην ησύχη ο Σατανά. Πόσοι δεν είναι χαρένα και συμπερίπτωση αυτή. Πόσοι δεν αδιαφορούμε για τα θέματα αυτά. Και δεν κάνουμε κανέναν κόπο. Ή έχουμε τον εγωισμό ότι μόλι εμεί μιλήσαμε, πρέπει ο Σατανά να φύγει και να πει περάσει εκεί. Όχι, θα αγωνιστεί. Όταν λοιπόν ηγούν οι δύο σκληρών και απεινή των αδερφών, μη προσεχοντάστε, λέγε προ εαυτόν. Όταν δει ότι είναι σκληρό και δεν σε ακούει, λέγε προ εαυτόν. Μήποτε το χρόνο γυμνιστώ με πίσω. Μήπω μπορέσω αργότερα να το πείσω. Μην παρεξηγεί, βάλει χτυπά. Δεν ξέρει που μπορεί να είναι στο μισό μέτρο το νερό. Χτύπησε τόσα μέτρα να μην πάρει κανένα, μην κατευθύνει ο Σατανά. Πρέπει να πάει. Έχουμε υποχρέωση. Έχουμε υποχρέωση. Μην πραγματοποιούνται σε αυτήν την υποχρέωση, έχουμε ευθύνη. Και πρέπει να εκτομολογηθεί η ευθύνη αυτή. Αυτά που τα ζεύω είναι η πτώση τη εκλεξιών αυτή. Δεν είναι το δεσκότητα δεν έκλεψα. Είναι η πτώση σε αυτέ που δεν φαίνονται. Που είναι βαρύτερες στα μάτια του Θεού. Κατ' εποχήν όταν διαπράττονται,